Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Χριστός Ανέστη, Κύριε. Σήμερα θα κάνουμε τους μικρούς Αγίους της εβδομάδος και η λέξη μικρή είναι καταχρηστική, γιατί και ο τελευταίος Άγιος είναι για μας μεγάλο κεφάλαιο. Μικρή Άγιοι, πολύ χάρη. Θα τους δούμε εν συντομία μέχρι και τους Αγίους της επόμενης Τετάρτης, από Τετάρτη σε Τετάρτη δηλαδή. Αύριο, όπως γνωρίζετε, με το παλαιό ορτολόγιο, το πατρό, έχουμε 1η του μηνός Νοεμβρίου και 14 με τον νέο. Γιορτάζει ένας μεγάλος Άγιος, τοπικός βέβαια, αλλά επειδή τον έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές και τον έχουμε γνωρίσει, διάλεξα να τον πούμε. Και είναι ο Άγιος Δαβίδ, ο Ενεβία. Έτσι. Ο Άγιος Δαβίδ από μικρός το φωνάζανε γέροντα. Γι' αυτό και λέγεται γέροντα. Ο Όσιος Γέρον Δαβίδ. Και είναι και μια απάντηση σε μερικούς που ρωτάτε καμιά φορά για τις ονομασίες αυτές. Αν ο γέροντας πρέπει να είναι και γέρος σε ηλικία. Και άλλες απορίες σχετικές. Το 1519 γεννιέται, είναι δηλαδή νέος Άγιος, από τον Χριστόδουλο, τον Παπα Χριστόδουλο, που ήταν ιερέας ο πατέρας του, και τη Θεοδόρα. Και αυτός, έχοντας 4 παιδιά, 2 αρσενικά και 2 θηλυκά, είχε και τον Δαβίδ, ο οποίος από μικρός φαινόταν ότι ξεχώριζε και μάλιστα μια φορά λέει στην εκκλησία που εφημέρευε χάθηκε το παιδί, το ψάχνω και τελικά όταν πήγε ένα Σάββατο να κάνει τον Εσπερινό ο πατέρας του, τον βρήκε να κρατάει το χέρι του προδρόμου στην εικόνα του, γιατί τον είχε καλέσει ο ίδιος ο πρόδρομος σε ηλικία 3 χρονών να πάει στην εκκλησία και έκατσε μια εβδομάδα εκεί που τον είχαν χαμένο. Από εκεί και πέρα κατάλαβε ο πατέρας του ότι το παιδί αυτό είναι σημαντικό και όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, έτσι. Έμαθε τα Ιερά Γράμματα, πήγε σε ανθρώπους του Θεού, τι μεγάλη αξία έχει τα παιδιά μας να τα έχουμε κοντά σε ανθρώπους του Θεού, έτσι, στην τρυφερή ηλικία. Και σε ηλικία 15 ετών αναχώρησε την πατρίδα του και έφυγε να προσχοληθεί στην ουσία σε έναν γέροντα, ο οποίος λεγόταν Ακάλκιος και έγινε μετά Μητροπολίτης Ναυπαχτίας και Άρτης, για να τον καθοδηγήσει στο μοναχικό βίο. Και έτσι και έγινε. Κάποια στιγμή μόλις μεγάλωσε, δηλαδή έφτασε μετά τα 18 και μετά τα 20, έγινε και ιεροδιάκονος, έτσι, γιατί χρειάζεται και η ηλικία, και αφού περιήλθε σε όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, εκεί ο Πατριάρχης έκανε το γέροντά του Μητροπολίτη, τον χειροτώνησε και αυτός τον ακολούθησε πάντοτε εκεί που πήγαινε, αν και ο Άρτης Ακάκιος κατηγορήθηκε κάποτε ότι πρόδωσε τους σοσιομάρτυρες Ιάκωβο και Ιάκωβο στους Τούρκους και μαρτύρησε. Αλλά ο Θεός ξέρει τι ακριβώς, γιατί κατά τα άλλα ο Ακάκιος ήταν ένας σωστός γέροντας. Κάποια στιγμή το χειροτώνησε και πρεσβύτερο, έτσι. Και φυσικά τον είχε πολύ αυστηρά, πράγματα τα οποία εμείς τώρα έτσι λίγο ξενιζόμαστε αν συμβεί καμιά φορά, μια αυστηρότητα από μέρος του γέροντα. Και μια φορά μάλιστα που τον έστειλε ανυπόδητο να περπατήσει από τη Μητρόπολη να πάει σε ένα μοναστήρι να πάει κάτι, εκεί κάποιος του έδωσε ένα ζυγάρι παπούτσια και τα δέχτηκε αυτός. Και γύρισε πίσω με παπούτσια. Και μόλις τον είδε λέει, του είπε να πας πάλι πίσω ξυπόλυτος, να τα δώσεις εκείνον που στάδωσε και να γυρίσεις πάλι ξυπόλυτος. Για τέτοιου είδους αυστηρότητα μιλάμε, γι' αυτό καμιά φορά εσείς που σας λέω καμιά κουβέντα και αμέσως εξανίσταστε, να ντρέπεστε μετά, γιατί δεν έχουμε καμιά σχέση με τους Αγίους. Τον παρακάλεσαν κάποια στιγμή να γίνει ηγούμενος σε ένα μοναστήρι πολύ γνωστό ακόμη και σήμερα, η Μονή της Βαρνακόβης στην Αυπαχτία, η οποία είχε πάρει και φωτιά τελευταία νομίζω, κάτι τη γενική, από τότε αυτό το μοναστήρι παλιό. Και τέλος πάντων, και επίσκοπος ζήτησε να τον κάνει, αλλά ο Άγιος Δαβίδ απέφυγε, γιατί μάλλον ήταν η θέση του για να καταλήξει στο μοναστήρι του που είναι στην Εύβοια τώρα, εκεί, στο ποιο χωριό είναι, θυμάστε, στο Προκόπινο Άγιος Ιωάννης, και πιο πάνω είναι ο Όσιος Δαβίδ, ο Γέρον,
στον οποίο ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης είχε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και ήταν εκεί ο γέροντάς του πνευματικά. Κάποια στιγμή βρίσκεται στη Λιβαδιά, όπου κατηγούσαν τότε οι Αγαλινοί, τον πιάνουν εκεί πέρα, έφαγε πολύ ξύλο, εξαιτίας που ήταν μοναχός, και τους πήγαινε και κόντρα στα πνευματικά. Εκεί κάποια στιγμή, όπως σας είπα, περιφερόμενος έτσι στις επισκοπές Δημητριάδους και Λαρίσης, πήρε και κάποιους πατέρες μαζί του, μέλλοντες πατέρες, στους οποίους έκανε μοναχούς, έτσι, και βοήθησε πάρα πολλούς με το διορατικό του χάρισμα. Στην περιοχή είναι πολύ γνωστός, σας είπα δηλαδή για τον Άγιο Ιάκωβο που είναι μετέπειτα, ότι τον φώναζε γέροντα από την εικόνα, δηλαδή αγίασε ακόμα ένας μετά από αυτόν στο ίδιο μοναστήρι, και η κάρα του και η σιαγόνα του που υπάρχει σε δύο τεμάχια ή από εδώ και από εκεί, κάνουν πολλά θαύματα ακόμα και σήμερα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάφορα πάθη σωματικά, εννοώ αρρώστιες δηλαδή, έτσι. Αυτός ο Άγιος Δαβίδ, ο Ενεβία, τον οποίο προσκυνήσαμε τουλάχιστον δύο φορές πηγαίνοντας εκεί. Την Παρασκευή τώρα που μας έχετε, δύο του μηνός, γιορτάζουν οι Άγιοι Ακίνδυνοι, που υπάρχει ένα εκκλησάκι στην Ορεστιάδα πηγαίνοντας, εδώ στο νομό μας, έτσι, στο Εύρο, αλλά αυτούς τους έχουμε πει. Γι' αυτό σήμερα θα πούμε για τον Άγιο Μαρκιανό, τον Κύρο, έτσι. Κύρος ήταν μια πόλη της Ασίας, της Μικράς Ασίας, από εκεί καταγόταν ο Κύρου Θεοδόρητος, ο μεγάλος εκκλησιαστικός συγγραφέας. Και τέλος πάντων ο Μαρκιανός, για τον οποίο έτσι θα αναφερθούμε σήμερα πολύ σύντομα, ήτανε ένας μοναχός, ο οποίος δεν έγινε μοναχός συμβατικά να πάει σε ένα μοναστήρι κλπ. Έκτισε κάπου ένα κελάκι και έγινε μοναχός ίσα ίσα για να σκεπάζει, να χωράει το σώμα του. Δηλαδή στην ουσία έκανε ένα παράπλευρο, μια καλύβα. Αυτό, ούτε καν καλύβα. Έτρωγε κάθε μέρα 3 σουγγιές λέει ψωμί, δηλαδή συνολικά 72 γραμμάρια ψωμί. Πόσο είναι 72 γραμμάρια? Μια φετούλα την ημέρα. Και έπαιρνε λίγο νερό και με αυτή την άσκηση, έτσι, έφτασε πολύ ψηλά. Έφτασε στο σημείο να σταυρώνει ακόμα και τα τέρατα, και όταν λέμε τέρατα στην ιστορία των Αγίων εννοούμε μεγάλα φίδια, μεγάλα ζώα, τέτοια ζώα, και να φεύγουν αυτά μακριά. Πολέμησε παράλληλα όμως με τη μοναχική του ιδιότητα και τους αιρετικούς, και αυτό είναι χαρακτηριστικό κάθε Αγίου. Δεν έχουν αφήσει όρθιους τους αιρετικούς οι Άγιοι μας. Για το λέω για αυτούς που λένε ενδεχομένως, και τι μωρέ σιγά τώρα, αυτά είναι θεολογικά θέματα, παπαδίστικα. Δεν είναι καθόλου παπαδίστικα. Και φυσικά, χωρίς να λάβει κανένα δώρο και όντας πολύ αυστηρός, κάποτε δηλαδή πήγε η αδερφή του να τον δει και δεν τη δέχτηκε, παραδέχτηκε μόνο τον ανιψιό του να δει λιγάκι, τέτοια αυστηρότητα την κάνανε αυτοί οι Άγιοι για να μην έχουν καμία έτσι με τους ανθρώπους κανένα δέσιμο, αλλά να είναι όλο περισσότερο προς τον Θεό. Όχι ότι δεν αγαπούσαν τους ανθρώπους, προσεύχονταν για όλους, αλλά είχαν αυτή την αυστηρή γραμμή, έτσι ώστε να αρέσουν στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Με αυτά τα έργα, ο Άγιος Μαρκιανός τελειώθηκε κάποτε σε μεγάλη ηλικία, έχοντας κοσμήσει την Εκκλησία και τον κόσμο με τα κατορθώματά του. Το Σάββατο που θα μας έρθει, γιορτάζει ο Άγιος Ακεψιμάς, που ήταν επίσκοπος, μαζί με τον Ιεσήφ και τον Αϊθαλά. Αϊθαλάς ή του Αϊθαλής, έτσι, το όνομά του. Αυτοί ζούνε στην Περσία, εξού και τα ονόματα, την εποχή του Σαββορίου, που ήταν πάρα πολύ ασεβής, 330, δηλαδή όταν ήταν μεγάλος Κωνσταντίνος Αυτοκράτορας, στην Περσία, που δεν ανήκε στην αυτοκρατορία, ήταν αυτός ο Σαββόριος, ο οποίος ήταν άστα να πάνε. Με λύσα ιδιαίτερη εξαπέλυσε και μάντης και τα λοιπά και τέτοια σε όλη τη χώρα, σε όλη την Περσίδα χώρα, για να εναντιώνονται στους χριστιανούς. Μέσα σε αυτούς συνελήφθη και ο Άγιος Ακεψιμάς, τον οποίο
είχε προφητεύσει γι' αυτόν ένα παιδάκι, χαϊδεύοντάς του τη φαλάκρα κάποια στιγμή, ήταν μεγάλης ηλικίας, και του λέγοντάς του ότι εσύ θα μαρτυρήσεις για τον Χριστό. Το παιδάκι, έτσι, άμα θέλει ο Θεός. Τέλος πάντων, ήταν έτοιμος, έφτασε στο σημείο με αυτούς τους απεσταλμένους του Σαββορίου να έρθουν στα χέρια, θα λέγαμε σήμερα, τους έβαλε κάτω με τον λόγο του, αλλά αυτοί βέβαια δεν γίνονται ποτέ άνθρωποι, γιατί έχουν το δαιμόνιο της αιρέσεως και φυσικά ο Ακεψιμάς σε ένα μέρος που λεγόταν Παράδεισος, γιατί άργενε λεγόταν Παράδεισος, τέλος πάντων, οι Πέρσες και τη Βαβυλώνα Παράδεισο τη λέγανε και υπήρχαν και οι κρεμαστοί κήποι, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, έτσι, της Βαβυλώνας και τα λοιπά, η πόρνη μεγάλη, εκεί τον, παρόλη τη μεγάλη ηλικία του, τον σκοτώσανε μετά από φυλακές και βασανιστήρια κτλ. Και φυσικά το παράδειγμά του συνέχισε ο Άγιος Ιωσήφ και ο Ιθαλάς, οι οποίοι ηλιθοβολήθηκαν. Κάποιοι μοναχοί μαζέψαν το βράδυ τα σώματά τους και έκτοτε υπήρχαν μέσα στην Εκκλησία τα τίμια λείψανα των Αγίων αυτών μαρτύρων, που για μας είναι και μια απάντηση σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάψουν όλο τον κόσμο, αλλά και τα πεθαμένα σώματα ακόμα των ανθρώπων να τα κάψουν και αυτά. Έτσι. Ναι, εύχομαι πραγματικά το σπίτι τους να βρωμάει πτωμαΐνη, όπως βρωμάει σε ένα χώρο τέτοιον που καίγονται τα πτώματα. Έτσι. Αυτό τους εύχομαι, αυτούς που κάνουν τέτοια πράγματα και θέλουν να καίγονται τα λείψανα των ανθρώπων, που μπορεί να είναι Άγιοι και έχουμε τέσσερις ευλογίες, παραδείγματος χάρη το αυτί του Χρυσοστόμου, το χέρι του Χρυσοστόμου, που είναι στη Μονή Φιλοθέου, άφθατο, που ευλογεί το δεξί χέρι, έτσι και τα λοιπά. Τους εύχομαι λοιπόν, αφού πτωμαΐνη θέλουν, πτωμαΐνη να πάρουν, και όσοι Έλληνες επίσης θέλουν και δει Σιριζέοι απόγονοι των προδοτών, των κομμουνισταράδων που κατέστρεψαν την πατρίδα μας, γιατί είναι άθεοι, ανθέληνες και άπιστοι, όλοι αυτοί μαζί, να, ότι θα μυρίζουν πτωμαΐνη, θα μυρίζουν βέβαια, όταν θα ψοφήσουν, αλλά να μυρίζει και το σπίτι τους μέσα, προκειμένου να καταλάβουν, δεν πρόκειται να καταλάβουν, προκειμένου να τους έρθει απάνω τους το κακό που κάνουν, έτσι. Και καίνε τα σώματα των ανθρώπων, με τα οποία κανείς δεν σκέφτεται ότι ο άλλος έζησε 50 χρόνια μαζί και ήταν η σάρκα μία και είχαν, τέλος πάντων, γεννήθηκαν τα παιδιά τους από εκεί μέσα, αλλά τι να λέμε τώρα για αυτούς τους χαρτογιακάδες και τους άπλητους, αυτά είναι πάρα πολύ ψηλά γράμματα. Έτσι, πάρα πολύ ψηλά. Εμείς συνεχίζουμε να τιμούμε τους Αγίους μας και θα τους τιμούμε στον αιώνα των αιώνων. Τώρα, ο Άγιος της Κυριακής, 4 Νοεμβρίου, εκτός από τον Άγιο Ιωαννίκιο για τον οποίο έχουμε μιλήσει, τον Μεγάλο Άγιο του Ολύμπου, είναι ο Άγιος Πορφύριος, ο Απομίμων, ο ηθοποιός δηλαδή, ο οποίος ήταν πολύ παλιός, έζησε το 270. Τι έκανε αυτός? Όπως οι ηθοποιοί τα διακομωδούν όλα και ξεφεύγουν από ένα σημείο και μετά, όσο καλή και να είναι, κάποτε διακομώδησε με τους συνηθοποιούς του το μυστήριο του βαπτίσματος. Και ένας έκανε τον παπά και τον βάφτισε. Έτσι, ψεύτηκε και κοροϊδεύαν στο θέατρο μέσα. Έλα που όμως μόλις βαφτίστηκε, έτσι ψεύτηκα, το βάφτισμα είναι έγκυρο, το ξέρετε, έτσι. Ακόμα και ένας λαϊκός να το κάνει. Στο όνομα του Πατρός βαφτίζεται ο δούλος του Δικαιωτικού και του Γυμνός, το βάφτισμα είναι έγκυρο. Μόλις τον βαφτίσανε στα ψέματα, αυτός έγινε χριστιανός. Ξαφνικά είπε, όχι, εγώ είμαι χριστιανός. Ήταν να γίνει λοιπόν. Γι' αυτό και βγήκε αμέσως και πήγε στον γκόμι της περιοχής, σε πάση περιπτώσει, πώς τους λέγανε αυτούς, και αρνήθηκε τα είδωλα, δήλωσε ότι είναι χριστιανός, κανονικός, γι' αυτό και τον αποκεφάλισαν και πήρε το στέφανο του μαρτυρίου, ο Άγιος Πορφύριος, ο Απομίμων, που έπρεπε κανονικά κάθε ηθοποιός να τον ευλαβείτε και όχι να βγαίνουν και να λένε Μακεδονία δεν είναι ελληνική, που καθένας μπορεί να κάψει τη σημαία και κάτι πράγματα για να δείξουν ότι
κάτι είναι αυτή ξεχωριστό. Έτσι γελοποιούν και την ηθοποιία, γελοποιούν και τους παλιούς ηθοποιούς που είχαν ο καθένας τραύματα από τον πόλεμο πάνω του και παράσιμο κτλ. Και είχαν περάσει δύσκολα και κάνουν τους έξυπνους. Τέλος πάντων δεν φταίνε αυτοί, φταίνουν οι Έλληνες που τους πληρώνουν για να είναι εκεί και που αφήνουν όλη τη μέρα τη τηλεόραση ανοιχτή προκειμένου η ακροματικότητα να γεμίζει τα ταμεία τους. Έβαλες, εμείς το Αγίου Πορφυρίου λοιπόν, τα απομείνουμε. Την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 του μηνός γιορτάζουν μαζί 5 Απόστολοι. 5 Απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα, οι οποίοι έγιναν και επίσκοποι μετά σε διάφορες περιοχές. Ο πρώτος είναι ο Ερμάς, τον οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ο Ερμάς έγινε επίσκοπος Φιλίππων τη σημερινή Καβάλα. Εκείνη την εποχή υπήρχε η Νεάπολη, εκεί που είναι η Καβάλα τώρα, και υπήρχε και η Χρυσούπολη. Και μετά έγινε η Καβάλα. Ο Ερμάς λοιπόν, τον οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, έγινε επίσκοπος Φιλίππων. Μετά ήταν ο Πατρόβας, ο οποίος έγινε επίσκοπος Ποτιόλου, μια πόλη της Ιταλίας. Έτσι. Και βάφτισε πάρα πολλούς χριστιανούς εκεί πέρα. Μετά, σε αυτή την παρέα που γιορτάζει στις 5 Νοεμβρίου, συγκαταλέγεται ο Άγιος Λίνος, ο οποίος έγινε επίσκοπος Ρώμης, αναφέρεται και αυτό στην προς Τιμόθεν επιστολή. Μετά ο Γάιος που έγινε επίσκοπος Εφέσου και τον αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Και μετά ο Φιλόλογος, ο οποίος έγινε επίσκοπος Σινόπης του Πόντου από τον Απόστολο Ανδρέα. Κάποιοι λοιπόν έγιναν τον Πέτρο, κάποιοι τον Παύλο και κάποιοι από τον Ανδρέα. Ερμάς, Πατρόβας, Λίνος, Γάιος και Φιλόλογος. Οι 5 Απόστολοι που γιορτάζουν όλοι μαζί εκ των Εβδομήκοντα, άμεση μαθητές των 12 Αποστόλων και άμεση σχέση με εμάς, έτσι. Γιατί και στους Φιλίππους, αλλά και κοντά στις κοντινές πόλεις έγιναν επίσκοποι και έδωσαν ευλογία στο λαό του Θεού, θα λέγαμε την πιο άμεση, έτσι, άμεσα από τον Χριστό και τους Αποστόλους. Στις 6 του μηνός, την ερχόμενη Τρίτη, γιορτάζουμε τον Άγιο Παύλο, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης, ο οποίος ταυτόχρονα με τον Μέγα Αθανάσιο, που ήταν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, διώχθηκε από το θρόνο. Πώς έγινε αυτό? Ο Άγιος Παύλος ζει λοιπόν γύρω στο 350 και τα λοιπά. Ήταν γραμματέας του παλατιού και οι επίσκοποι, οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες, μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, ψήφισαν αυτόν για Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης. Έτυχε όμως να βασιλεύει ο Κωνσταντίος, ο οποίος ήταν ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, γι' αυτό να μην λέμε μεγάλο λόγο και να προσέχουμε και να προσευχόμαστε πώς από ένα τέτοιο Άγιο άνθρωπο βγήκε αυτός ο άχρηστος. Γιατί άχρηστος? Γιατί ήταν αργιανός ο Κωνσταντίος. Και όντας αργιανός, κόλλησε την εκλογή του Παύλου και έβαλε έναν Ευσέβιο Νικομιδίας, ο οποίος ήταν αργιανός. Την ίδια εποχή και ο Μέγας Αθανάσιος βγαίνει από το θρόνο του και πάνε και οι δύο στη Ρώμη, όπου ήταν ο Ορθόδοξος Πατριάρχης και εκεί, για να μπορούν την τύχη τους τέλος πάντων. Δεν είναι μικρό πράγμα. Εκεί ο Κώνστας, ο άλλος αδερφός του Κωνσταντίου, γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο πιο μεγάλος, γράφει στον αδερφό του ότι αν ο Αθανάσιος και ο Παύλος δεν πάνε στους τρόνους τους, θα πάρω στρατό και θα έρθω να σε πολεμήσω. Ωραία πράγματα, εξηγημένα. Και επειδή ο άλλος φοβήθηκε, γιατί οι αιρετικοί φοβούνται να ξέρετε, παρόλο που κάνουν το μάγκα, επειδή δεν έχουν τον Χριστό, να τους πάει. Επαναφέρει λοιπόν στο θρόνο και τον Μέγα Αθανάσιο και τον Παύλο. Βέβαια θα μου πείτε, δεν ξέρω αν ήταν για καλό ήταν, γιατί ο αριανισμός συνέχιζε ακόμα και ο Πατριάρχης Παύλος, ο Άγιος Παύλος, την ώρα που λειτουργούσε στην λειτουργία πήγαν οι αριανοί και τον πιάσανε το ομόφορο και τον πνίξανε. Έτσι. Αλλά στους ανθρώπους μεν φαίνεται ατιμωτικός θάνατος, αλλά στον Θεό ήταν ο παράδεισός του, γι' αυτό και τώρα τον γιορτάζουμε ως
σύγχρονο του Μεγάλου Αθανασίου. Έτσι, να τον θυμάστε, τον Άγιο Παύλο, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης, τον ομολογητή. Και τελειώνουμε σήμερα τη σύντομη έτσι τοποθέτησή μας. Μακάρι να μην είναι μόνο τοποθέτηση και να μπορούμε να έχουμε και σχέση με τους Αγίους άμεση και στη βοήθειά τους και στη ζωή τους. Την Τετάρτη που μας έρχεται γιορτάζουμε τους Άγιους 33 μάρτυρες, τους εν μελιτινή, με αρχηγό τον Ιέρωνα. Ο Ιέρωνας ήταν ένας ανδρείος στρατιώτης, όχι του στρατεύματος, αλλά του Χριστού. Και ήταν από τα Τίανα. Τα Τίανα είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη της Καπαδοκίας. Η πιο μεγάλη ποια είναι? Σάρια. Η Κεσάρια. Του Μεγάλου Βασιλείου η Μητρόπολη. Ζουν μάλλον όλοι οι μάρτυρες στα χρόνια των δύο τεράτων. Τα δύο τέρατα της ιστορίας, να ξέρετε, είναι ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός, έτσι. Διώχτες άσπλεχνοι του χριστιανισμού. Τέλος πάντων, ήταν από την Αρμενία και από την Καπαδοκία όλοι μαζί, γιατί μιλάμε για 33-34. Τέλος πάντων, για να μην τα απολυλογούμε, πέφτουν στα χέρια αυτών των ανθρώπων, αλλά όχι με εύκολο τρόπο. Πώς έγινε η ιστορία δηλαδή? Ο Άγιος Ιέρωνας ήταν στο χωράφι του και έσκαβε. Και κάποτε εμφανίζονται αυτοί οι απεσταλμένοι των διοκτών και αυτός άλλο χαρακτήρα είχε και παίρνει, λέει, το ξύλο από το από την ξύλινη λαβή, δηλαδή από την τσάπα την οποία τσάπιζε το χωράφι και άρχισε να τους πλακώνει στο ξύλο. Φάγανε πολύ το ξύλο και φύγανε. Αλλά επειδή είναι, αυτοί οι άνθρωποι είναι κακοί, μετά πήρανε άλλους και γύρισαν πίσω να τον ξαναβρούν. Αυτός με 18, λέει, συγγενείς και φίλους κλείστηκε σε μια σπηλιά, έτοιμο να τους αντιμετωπίσει. Αυτοί όμως οι απεσταλμένοι πήγαν και βρήκαν τους συγγενείς τους, οι συγγενείς παρενέβησαν και για να μην σας το πολυλογώ, τον βγάλαν έξω από τη σπηλιά, όχι με ανδρείο τρόπο, δηλαδή με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να βασανιστεί. Φτάνοντας στη Μελιτινή, τον φυλακίζουν με άλλους 33 που είχαν μαζέψει από άλλες περιοχές για να τους βασανίσουν και αυτούς. Και εκεί πέρα γίνεται αυτό το δέσιμο πάνω σε δύσκολη κατάσταση μεταξύ όλων, του Αγίου Ιέρωνος και των 33, έτσι ώστε όταν είδαν οι άλλοι τον Ιέρωνα μπροστά, γιατί όπως είπαμε ήταν και παλικάρι, έβγαλε και το ξύλο να τους δίνει, πήγαν και αυτοί μπροστά. Βέβαια ένας από αυτούς δυστυχώς τα έχασε και έδωσε κρυφά σε έναν φύλακα ένα χωράφι δικό του για να τον ελευθερώσει. Και έτσι λοιπόν, όπως λέει και ο βιογράφος, έχασε και το χωράφι, έχασε και την ψυχή του. Στεναχωρήθηκε ο Ιέρωνας από αυτόν, αλλά εν πάση περιπτώσει την τέταρτη μέρα των βασανισμών κτλ. Είχε την ευκαιρία να δει και τη μάνα του να μετανιώνει και να πηγαίνει κοντά και αφού πέθανε να χαίρεται γι' αυτόν ως μάρτυρα. Μόλις το σκοτώσανε, σκότωσαν και τους άλλους 33 και τώρα έχουμε μια παρέα όχι 33 απατεώνων ή 33 ξέρω εγώ αθλητών ή τραγουδιστών ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μαρτύρων για την πίστη του Χριστού, οι οποίοι είπαμε, μην ξεχνάτε, θα μας περιμένουν να πάμε κι εμείς και τότε να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό κανονίστε τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, έτσι. Τι θέλετε να μαζέψετε λεφτά, ταμπρούς, νύφες, τι θέλετε, αυτοκίνητα, μαύρους, άσπρους ή υπομονή. Γιατί με την υπομονή θα σωθούμε στο τέλος, έτσι. Γι' αυτό προσεύχεστε σήμερα αποκλειστικά για την Ελλάδα μας, η οποία γεμίζει ώρα με την ώρα από ανθρώπους που έρχονται από το Μαρόκο, από την Καζαμπλάνκα. Υπενθυμίζω, το Μαρόκο είναι κάτω από την Ισπανία, πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα από εδώ. Θα μπορούσαν να πάνε στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, αλλά δεν πάνε. Γεμίζει Πακιστανούς, Αφγανούς και 33 εθνότητες συνολικά, ανθρώπων, άσχετων εντελώς, και κανείς δεν είναι άσπρος, να το πω και αυτό. Όχι ότι είμαστε ρατσιστές, αλλά για να καταλάβετε τη διαφορά. Ένας άσπρος λαθρομετανάστης δεν έχει, είναι όλοι μαύροι. Βάζουν μπροστά τα παιδιά δίθεν, τα μικρά, τα οποία πολλοί πιάστηκαν να τους λένε ότι
Δεν μας νοιάζουν τα παιδιά, εμείς θα κάνουμε και άλλα παιδιά. Εμείς θα σωθούμε, γιατί εσύ είναι η νοοτροπία τους, έτσι. Και βάζουμε μερικές φωτογραφίες, ότι δίθεν τα παιδιά βασανίζονται. Δυστυχώς παίζουν και θεατρικά έργα πάνω σε αυτό. Κάνουν τη σκηνή εκεί στο λιμάνι δηλαδή. Ότι ο ένας βρέχεται και ο άλλος πιάνεται και τα λοιπά. Κανονική. Κανονικό στήσιμο χολιγουδιανού. Και κάτι πρέπει να γίνει για τον προσευχών μας, φυσικά και των Αγίων προσευχών, για να φύγουν. Δυστυχώς, οι ινστρούκτορες της νέας εποχής που φοράνε ράσα, διατάζουν τα μοναστήρια της Μητροπόλης τους να προσεύχονται υπέρ αυτών. Ενώ έπρεπε να προσεύχονται κατά αυτό. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν φωτισμένοι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν το αντίθετο και ο Θεός θα ακούσει αυτονόν την προσευχή, όχι για μας, αλλά γιατί. Να πω μερικά ονόματα. Ναι. Για τον Κολοκοτρώνη, για τον Μακρυγιάννη. Έτσι. Και αν δεν θέλετε ιερός, να σας πω για τους Αγίους μας, οι οποίοι την ίδια νοοτροπία ακριβώς είχαν. Και ξεκινάμε τον Κοσμά τον Αιτωλόπου, που όργωσε την περιοχή εδώ, μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο που είναι Θρακιώτης και άλλους πολλούς που είναι παρακάτω και βλέπουμε τώρα τα μοναστήρια τα Ορθόδοξα να γίνονται hot spot. Αλλά να εύχεστε να βγαίνουν λάβες από την Αγία Τράπεζα του μοναστηριού και να τους καίνε. Επαναλαμβάνω, γιατί εύκολα παρεξηγείται σήμερα ο λόγος. Δεν είναι κατάρες αυτά που λέμε, ούτε έχουμε κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους, να πάνε όμως να ζήσουν στα μέρη τους, εκεί που τους έβαλε ο Θεός. Και να κάνουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Λοιπόν, μικρή Άγιοι της εβδομάδας και πολύ χάρη, να είστε γεροί και με το καλό αύριο και μεθαύριο και παρακάτω.